Από τη συζήτηση γίνεται φανερό ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέτει την ουσία του ζητήματος αναφορικά με το ρόλο, τους σκοπούς και τη λειτουργία του ΕΝΙΖΑ και δεν παρασύρεται από την αποπροσανατολιστική διαμάχη της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, του ΜΕΡΑ25 και της Ελληνικής Λύσης για το πού πρέπει να είναι η έδρα του ή γιατί φεύγει από το Ηράκλειο και μεταφέρεται στην Αθήνα. Άλλωστε, όλοι τους δήλωσαν και στην Επιτροπή και μέχρι τώρα ότι θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη και λειτουργία του ΕΝΙΖΑ. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο ΕΝΙΖΑ από ιδρύσεώς του ως βασικό σκοπό είχε την εξασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των χωρών μελών της. Δηλαδή, την προστασία και την ασφάλεια των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, κυρίως στους κλάδους στρατηγικής σημασίας για το κεφάλαιο, όπως του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας, του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εκεί δηλαδή, όπου το μεγάλο κεφάλαιο επιδιώκει να επενδύσει με ασφάλεια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του. Ο στόχος αυτός είναι άμεσα συνυφασμένος με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη αγορά και ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης εφαρμογής της συνθήκης του Μάστριχτ, γενικότερα του κεφαλαιοκρατικού τρόπου λειτουργίας της οικονομίας. Η μεταφορά της έδρας του ΕΝΙΖΑ δεν γίνεται από κάποιο αόρατο χέρι ή κάποια τοπικιστικά, εχθρικά, αντιτιθέμενα συμφέροντα που θέλουν το κακό του Ηρακλείου όπως προσπαθούν άλλα κόμματα να προσδώσουν. Σχετίζεται με την αναβάθμιση του ρόλου του από απλό οργανισμό ασφάλειας της εσωτερικής αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκό οργανισμό για την κυβερνοασφάλεια και αυτό προήλθε ως αποτέλεσμα αλλεπάλληλων τροποποιήσεων στον κανονισμό λειτουργίας του ΕΝΙΖΑ που ενισχύουν την παραπέρα ενίσχυση του αντιδραστικού του χαρακτήρα και τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα που συνδέονται με τον κυβερνοπόλεμο. Ο λεγόμενος κυβερνοπόλεμος, κυρίες και κύριοι, έχει εξελιχθεί σε πεδίο σφοδρών ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων και ενδοαστικών ανταγωνισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για λογαριασμό δικών της μονοπωλίων, στον εξοντοτικό ανταγωνισμό τους με άλλα ανταγωνιστικά μονοπόλια άλλων υπεριαλιστικών κρατών, αμερικάνικα, κινέζικα, ρώσικα, κάνει προσπάθειες για να θωρακίσει τα δίκτυα και τις πληροφορίες της. Ο ΕΝΙΖΑ αναβαθμίζει και επεκτείνει τους σκοπούς του, συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον και αστυνομικά καθήκοντα. Προσαρμόζει δηλαδή την τεχνολογική υποδομή για τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Europol και η Eurojust και των ανάλογων υπηρεσιών των κρατών μελών, ισοπεδώνοντας τα ανεπαρκή και ψευδεπίγραφα μέτρα δίθεν προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Συνεπώς, μεγαλώνει το μέγεθος και η σημασία του, η διασύνδεσή του με τις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις του κλάδου, με το ΝΑΤΟ, διευρύνοντας το πλαίσιο και τους ορίζοντες δράσης του. Οι εξελίξεις με τον ΕΝΙΖΑ αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων. Όχι μόνο δεν υπάρχει διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή και της πολιτικής προστασίας όπως ακούστηκε, αλλά αντίθετα έχουμε μόνιμη παρακολούθηση από πλευράς της ζωής των εργαζομένων και μάλιστα με κύριο στόχο να συκοφαντήσει οποιαδήποτε άποψη ριζοσπαστικοποίησης. Από τα παραπάνω λοιπόν γίνεται φανερό ότι το ΚΚΕ είναι αντίθετο με το ρόλο, το περιεχόμενο, τους σκοπούς ιδρύσεως και λειτουργίας του ΕΝΙΖΑ, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Ηράκλειο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και διαφωνούμε και καταψηφίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου τελειώνοντας, τη στιγμή που, να πω ένα ζήτημα, τη στιγμή που συζητάμε εδώ για τον αντιδραστικό οργανισμό δικτύων και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωβουλή σήμερα συζητιέται
και θα ψηφιστούν αύριο, τα κατάπτυστα ψηφίσματα ομού αντικομουνισμού και άθλιας παραχάραξης της ιστορίας με τον τίτλο «Για τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης». Τα ψηφίσματα αυτά, παρακαλώ, κατατέθηκαν από τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και των Φιλελεύθερων με αφορμή την επέτειο από την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάνε να καταδικαστεί η Σοβιετική Ένωση και ο Κόκκινος Στρατός που συνέτριψαν τις ναζιστικές ορδές. Κύριος στόχος τους είναι να παρθούν ακόμα πιο σκληρά αντικομμουνιστικά μέτρα, απαγόρευση των κομμουνιστικών συμβόλων και μέτρα καταστολής κατά των κομμουνιστικών κομμάτων, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως εγκληματικές οργανώσεις. Αναμασούν το σάπιο κατασκεύασμα της ταύτισης κομμουνισμού-φασισμού και τα περί ανάγκης διεθνούς καταδίκης των εγκλημάτων ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων, όπως λένε, τα περί θυμάτων σταλινισμού και ναζισμού. Αναπαράγουν την πολυκερισμένη προβοκάτσια που σχετίζεται με το σύμφωνο Μόλοτοφ-Ρίπεντροφ που τάχα διαίρεσε την Ευρώπη και άνοιξε το δρόμο για την εκδήλωση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ακριβώς για να καλύψουν τις κολεγές τους οι υπεριαλιστές, όπως για παράδειγμα το σύμφωνο του Μονάχου που είχε προηγηθεί. Μάλιστα, αυτά τα άθλια ψηφίσματα, κατασκευάσματα, φτάνουν μέχρι του σημείου να ζητάνε μια νέα Νιρεμβέργη για τον κομμουνισμό αυτή τη φορά. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας απευθύνει ανοιχτή επιστολή και προς τους Έλληνες και προς τους Κύπριους Ευρωβουλευτές να απορρίψουν αυτό το απαράδεκτο και καταδικαστέο περιεχόμενο των ψηφισμάτων, με βάση το οποίο γίνεται βιασμός της ιστορικής αλήθειας, η ανιστόρητη εξίσωση του κομμουνισμού με το τέρας του φασισμού που βγαίνει από άλλες εποχές. Νομιμοποιούν την απαγόρευση της δράσης κομμουνιστικών κομμάτων, της κομμουνιστικής ιδεολογίας, της διώξης ενάντια στους κομμουνιστές και τις λαϊκές δυνάμεις που αγωνίζονται. Τα ψηφίσματα αυτά αθειώνουν τα εγκλήματα του φασισμού-ναζισμού και ρίχνουν νερό στο μήλο των εγκληματικών φασιστικών μορφωμάτων στην Ελλάδα, την Κύπρο και ολόκληρη την Ευρώπη. Ανεξάρτητα, σας καλούμε, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορετικές ιστορικές προσεγγίσεις και εκτιμήσεις, είναι πραγματικά πρωτοφανής η παραχάραξη της ιστορίας που φτάνει μέχρι το σημείο να θεωρηθεί η Σοβιετική Ένωση που πρόσφερε αμέτρητες θυσίες, 20 εκατομμύρια νεκρούς, δεκάδες εκατομμύρια τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές για την ήττα του φασισμού, ως σύμμαχο και εταίρο της ναζιστικής Γερμανίας που συνέβαλε πολιτικά και οικονομικά στην κατάκτηση της Δυτικής Ευρώπης από τον Χίτλερ. Με επίγνωση λοιπόν των ιδεολογικών και πολιτικών μας διαφορών, καλούμε τις ευρωκοινοβουλευτικές σας ομάδες να καταδικάσουν και να καταψηφίσουν τα ψηφίσματα αυτά, όπως και τυχόν ψήφισμα που θα διαμορφωθεί στη βάση τους, γιατί ο αντικομμουνισμός δεν αποτελεί μέσο ιδεολογικοπολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δηλητήριο και εργαλείο πολιτικών διώξεων και κατατρεγμών των λαών. Όχι λοιπόν στην παραχάραξη της ιστορίας.